Τα βασικά σημεία έχουν να κάνουν με την απασχόληση των συνταξιούχων. Καταργείται η περικοπή του 30% της σύνταξης για τους συνταξιούχους που απασχολούνται και επιβάλλεται ουσιαστικά ένας πόρος υπέρ του ΙΕΦΚΑ, ο οποίος εφόσον ο συνταξιούχος είναι μισθωτός, απασχολείται ως μισθωτός, θα ισούται με το 10% των ασφαλιστέων αποδοχών του. Εάν ο συνταξιούχος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος, θα είναι το μισό των εισφορών που καταβάλει για την δραστηριότητά του αυτή. Μια νέα αλλαγή έχει να κάνει με το επίδομα μητρότητας. Ουσιαστικά αυτό επεκτείνεται και στις ασφαλισμένες που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι πέρα από τις ασφαλισμένες του ΤΕΟΣ ΙΚΑ που ίσχυε μέχρι τώρα. Αυτό το επίδομα ουσιαστικά θα δίδεται για 9 μήνες. Για 9 μήνες. Ένα άλλο βασικό σημείο έχει να κάνει με την δυνατότητα που δίνεται για σποραδική απασχόληση των επιδοτούμενων ανέργων. Υπάρχει δυνατότητα, εφόσον συνάπτουν συμβάσεις μίας ημέρας απασχόλησης, να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας. Πόσες μέρες το μήνα όμως? Αυτό είναι υπάρχει ένα πλαφόν, προβλέπεται για 3 ημέρες εβδομαδιαίως και 12 ημέρες μηνιαίως. Απασχόλησης μιλάμε, και αντίστοιχα εφόσον υπάρχουν αυτές τις ημέρες απασχόλησης, θα αφαιρούνται οι αντίστοιχες ημέρες επιδότησης από το επίδομα ανεργίας. Επικουρική σύνταξη προβλέπεται πλέον ότι θα δίδεται εφόσον ο ασφαλισμένος έχει λάβει την κύρια σύνταξη και έχει 15 τουλάχιστον έτη ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική σύνταξη. Θα καταβάλλεται άμεσα η επικουρική σύνταξη και όχι με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ίσχυαν για την κύρια σύνταξη, εφόσον δεν τις είχε συμπληρώσει για την επικουρική. Επίσης, κάτι σημαντικό είναι ότι οι οφειλές που μπορούσε να έχει κάποιος για να μπορέσει το ανώτατο όριο να συνταξιοδοτηθεί από 20.000 ανεβαίνουν σε 30.000 για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, και για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ από 6.000 ανεβαίνουν σε 10.000. Το ανώτατο ύψος οφειλών που σου επιτρέπεται να τις ρυθμίσεις για να μπορέσεις να συνταξιοδοτηθείς.